Να παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Silver Alert, τον κύριο Γεράσιμο Κουρούκλη. Κύριε Κουρούκλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Τελικά, κύριε Κουρούκλη, αποδείχθηκε πως η μαρτυρία πολίτη που είδε τον Θήμιο στον πύργο δεν ήταν τελικά fake news και η αστυνομία του πύργου ορθώς είχε λόγους να πιστεύει ότι ο Θήμιος δεν είχε φύγει ποτέ από την περιοχή. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες? Εγώ δεν έχω σκοπό να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Καταρχήν η πρώτη ανάρτηση που έγινε και για την οποία δεν υπήρχε καμία επιβεβαίωση για το αν ήταν ο Θήμιος ή όχι, και αυτό διότι εμείς χιλιάδες θετικές μαρτυρίες είχαμε, όπως πάρα πολλές είχε και η αστυνομία. Γι' αυτό και έγινε και το δικό μου το σχόλιο, το οποίο αργότερα από κάποια μέσα έγινε και ανάρτηση, έγινε δημοσίευμα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, η τελευταία πληροφορία την οποία δέχτηκε η αστυνομία από πολίτη, ο οποίος είδε τον Ευθύμη, του φώναξε του Ευθύμη, ο Ευθύμης αντιλήφθηκε ότι τον κατάλαβαν και έκανε ακριβώς τις ίδιες κινήσεις που έκανε και στον Πειραιά. Ακριβώς, το βάλε στα πόδια. Δηλαδή θεωρείτε... Ο πολίτης πήγε στο βήμα, στα ασφάλεια, έκανε την δήλωσή του ότι τον είδε στην περιοχή, σε ποιο σημείο τον είδε. Και βέβαια οι πολύ γρήγορες ενέργειες του διοικητή της υποδιεύθυνσης ασφάλειας πύργου να συντονίσει την όπια και να στραφούν στην περιοχή έφερε σαν αποτέλεσμα σε λίγες ώρες να εντοπιστεί τελικά το σπίτι στο οποίο κατέφευγε ο Ευθύμης τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή θεωρείτε, κύριε Κουρούκλη, ότι ο Θήμιος Μπουγάς δεν ήταν στον πύργο και επέστρεψε τώρα τις τελευταίες ημέρες? Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και μάλιστα σε μια συζήτηση που είχαμε με την αστυνομία, η οποία επιβεβαίωσε ότι είχαν ψάξει απάντα, ακόμα και τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν είχαν βρει τίποτα. Αυτό ακριβώς τους είπα. Μα τις ημέρες που ψάξατε, ο Ευθύμης ήταν στον Πειραιά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας τώρα δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι ο Ευθύμης βρέθηκε. Σε μια συνεργασία την οποία είχα προσωπικά εγώ με τον διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, φροντίσαμε να δεχτεί μια πρώτη συνομιλία με τον ψυχολόγο της δικής μας υπηρεσίας. Μίλησε ο Ευθύμης μαζί του, με τον κύριο Μπένεντικτ. Δεν θέλει να πάρει προς το παρόν βοήθεια ψυχολόγου. Ήθελε να επιστρέψει στο περιβάλλον στο οποίο ζει τόσα χρόνια και να παραμείνει σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, παρενέβη και ο Δήμαρχος του πύργου, ο οποίος θέλει να φροντίσει... Το ακούσαμε και στο σχετικό ρεπορτάζ, σωστά, ναι. ...και προς την ίδια του ανθρώπου. Εμείς ως Silver Alert τελειώσαμε με την υπόθεση. Το μόνο που έχουμε κάνει είναι να αφήσουμε όλη την επικοινωνία ανοιχτή προς τον Ευθύμη, όποτε μας χρειαστεί, να του παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια. Επίσης, να τονίσουμε ότι το επίκεντρο με επίκεντρο ο άνθρωπος, αυτός είναι ο τίτλος του, με επίκεντρο ο άνθρωπος, είναι ένα μεγάλο φόρουμ που αποτελείται από χιλιάδες πολίτες και όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Έχουν οργανώσει ολόκληρη διαδικασία έτσι ώστε ο Ευθύμης να μπει σε κλινική, ιδιωτική κλινική, εντελώς δωρεάν. Και οι γιατροί να αποκαταστήσουν το πρόσωπό του εντελώς δωρεάν. Εκτός από τον εντοπισμό του που ήταν δύσκολη παραμένει και η ένταξή του στην κοινωνία από εδώ και πέρα. Ακριβώς, από εδώ και στο εξής είναι τι θα κάνουμε. Δεν θέλει να έχει βοήθεια. Δεν θέλει τη βοήθεια. Να βλέπουμε και τα πλάνα είναι εύκολα από τη ροή. Ο Ευθύμης δεν θέλει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν θέλει καμία βοήθεια από κανέναν. Είναι λογικό κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει οι ψυχολόγοι μας, είναι λογικό. Οι πρώτες μέρες είναι το πρώτο σοκ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα το ξεπεράσει αυτό, θα δεχθεί βοήθεια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος έχει ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά για τον Ευθύμη και φαντάζομαι ότι και αυτός θα το καταλάβει κάποια στιγμή. Και μην ξεχνάμε, κύριε Κουρούκλη, ότι ήταν ένας άνθρωπος που τόσα χρόνια είχε μάθει να ζει στις σκιές. Είχε μάθει να ζει στις σκιές. Αλλά οι σκιές δεν είναι ο κόσμος, δεν είναι η πραγματική ζωή. Οι σκιές είναι μια κατάσταση φαντασίας και καλό θα είναι να τον βγάλουμε ή να βοηθηθεί και ο ίδιος να βγει από αυτό το σκιερό μέρος και να βγει στο φως. Στο φως είναι όλη η αγάπη, η καλοσύνη των ανθρώπων. Μάλιστα. Και για το Θήμιο υπάρχει πλέρια. Να δούμε από εδώ και στο εξής ποιες θα είναι οι ενέργειες που θα γίνουν, ποιο θα είναι το μέλλον του Θήμιου. Πάντως, εγώ από την πλευρά μου να δώσω συγχαρητήρια
τον διοικητή της Υποδιεύσης Ασφάλειας Πύργου, διότι έκανε πολύ γρήγορες ενέργειες, αξιολόγησε γρήγορα τη συγκεκριμένη μαρτυρία του συγκεκριμένου ανθρώπου για τη συγκεκριμένη περιοχή και καθοδήγησε πολύ εύστοχα την όπια για να μπορέσουν να εντοπίσουν τον ευθύνη. Η αλήθεια είναι ότι, κύριε Κουρούκλη, αυτή η πληροφορία έχει φτάσει και στα δημοσιογραφικά γραφεία. Την είχαμε γράψει και εμείς από τα μέσα που εργαζόμαστε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Παρότι δεν ήταν επίσημη, ήταν μια πληροφορία που την είχαμε όμως στη διάθεσή μας όλα τα μέσα της Ηλίας. Και πάντοτε λέγαμε ότι ο Θήμιος ήταν αδύνατο να έχει φύγει από την περιοχή της Ηλίας, είτε για τη Θεσσαλονίκη που είχε ακουστεί, είτε ακόμα και για τα Χανιά, είτε και για τον Πειραιά. Φαίνεται λίγο δύσκολο. Για τον Πειραιά είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο, σας το λέω, για τον Πειραιά, δεδομένου ότι όλες οι έρευνες οι δικές μας στρεφόντουσαν γύρω, για κάθε μαρτυρία, γύρω από την τραχιοστομία του. Μάλιστα. Και οι τρεις μαρτυρίες που είχαμε στον Πειραιά είχαν ακριβώς το ίδιο χαρακτηριστικό με αυτό το οποίο είχε και στον πύργο. Δηλαδή, ο άνθρωπος με τη μάσκα, η νύχτα, με την τραχιοστομία στο λαιμό, έτσι, δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος με κοτσίδα και μάσκα. Μάλιστα. Έχει σημασία η τραχιοστομία. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής. Αρχή της δημοσιογραφίας είναι ο έλεγχος της πληροφορίας και η διασταύρωση. Αυτό ήταν πάντα. Έτσι γεννήθηκε η δημοσιογραφία. Σήμερα ξεφύγαμε λιγάκι. Όχι για την υπόθεση του ευθύνη. Γενικότερα, μία πληροφορία την παίρνει ο δημοσιογράφος στο γραφείο του και κατευθείαν για την δημιουργία της πρωτιάς, αν θέλετε, για την δημιουργία της είδησης, δεν ξέρω για ποιους λόγους, τη βγάζει στον αέρα χωρίς να είναι διασταυρωμένη. Τέτοιες πληροφορίες πήραμε πολλές. Ο σκοπός είναι να διασταυρώνεται, να ελέγχεται και να στρέφουμε τον κόσμο σωστά. Το λέω εγώ, γιατί εγώ είμαι εθελοντής. Και το λέω εγώ υποστηρίζοντας και τους υπόλοιπους εθελοντές, οι οποίοι βοηθούν με το χέρι στην τσέπη. Δεν είναι υπάλληλοι. Όταν λοιπόν παίρνουν λάθος πληροφορία, στρέφονται και ξοδεύουν χρήματα σε λάθος κατεύθυνση. Και αυτό είναι κακό. Μάλιστα. Τα Χανιά τα είχαμε εμείς. Αλλά κάποια τηλεοπτική εκπομπή πήγε και το έβγαλε μπροστά. Και της λέω εκείνη την ώρα, την έχουμε την πληροφορία, δεν είναι αστεία σταυρωμένη, αλλά συνέχισε να τη λέει. Αποτέλεσμα, πήραμε καμιά 250 πληροφορίες για τα Χανιά. Μάλιστα. Και έκτοτε σιωπή. Σιωπή, καμία πληροφορία. Και ξαφνικά βγαίνει ο πύργος. Ήταν μια πληροφορία, η αλήθεια είναι... Καταλάβατε τι γίνεται. Λοιπόν, οι πληροφορίες και ο κόσμος, ξέρετε, πολλές φορές ταυτίζεται με το αναζητούμενο, με την εικόνα του αναζητούμενου και τον βλέπει παντού μπροστά του. Οι άνθρωποι πολλές φορές δεν έχουν δεν έχουν την αίσθηση του να συγκρίνουν πολύ κοντινές πλησιογνωμίες. Εντάξει, και δεν μπορούν και να σπιασταυρωθούν. Αν δεν έχεις και τη γνώση και την εμπειρία, δεν μπορείς να πεις ναι, αυτός είναι. Πρέπει να... Μάλιστα. Θέλει φίλτρο. Θέλει πολύ φίλτρο και πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους. Και βέβαια η υπηρεσία δική μας έχει εξειδικευμένους ανθρώπους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι. Γι' αυτό και πάντα λέμε, η πληροφορία πήγε στο δημοσιογραφικό γραφείο. Πολύ ωραία. Ενημερώστε την υπηρεσία Silver Alert που έχει τα στελέχη εκείνα που θα κάνουν διασταύρωση, θα φροντίσουν την πληροφορία και στη συνέχεια, εφόσον είναι πραγματική, να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Μάλιστα. Η ενέργεια παρακάτω. Τώρα το θέμα μας είναι το μέλλον του Θήμιου. Κύριε Κουρούκλη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά.